Καλησπέρα, αγαπημένοι τηλεθεατές του Κάτι Μαγειρεύεται. Παρασκευή σήμερα και δεν θα γινόταν να κλείσει αυτή η εβδομάδα με έναν διαφορετικό τρόπο πέρα από τον Γιώργο Σαϊπά. Είμαστε εδώ πέρα στον Άι Γιώργη, στη Μάκρη, στην Αλεξανδρούπολη, με θέατρο Θρακικό Πέλαγος. Τι να σας πω εγώ, σε ένα τοπίο με δέντρα, με λεώνες. Έχουμε απίστευτη θέα, αναμένο τζάκι και έναν από τους αγαπημένους μου σεφ. Τρεις σεφ, όλοι αγαπημένοι μου. Τι κάνει, Γιώργο? Όλα σήμερα βιάζεσαι, μου λες Δημήτρη, γρήγορα εισαγωγή. Βιάζομαι, ναι, να ξεκινήσουμε, γιατί θα κάνουμε σούπα βελουτέ, οπότε θέλουν τα λαχανικά βράσιμο. Πρέπει να τα ξεκινήσουμε και θα κάνουμε και ένα κυρίως πιάτο, μία ταλιάτα μοσχάρι με βαλεριάνα. Αλλά εγώ λέω να ξεκινήσω. Την βαλεριάνα επίτηδες την έχει βάλει, να ξέρετε, για να λίγο χαλαρώσει, ρεμίσεις, λίγο γιατί ρεμίσεις, σήμερα, είσαι έτσι. Σήμερα είσαι έτσι. Ας ξεκινήσουμε, Γιώργο, λοιπόν. Θα μας πεις και τι θα χρησιμοποιήσουμε τελικά. Σιγά-σιγά θα τα δούμε τελικά. Μπορώ να τα πω και εγώ έτσι, από ό,τι βλέπω. Πράσο πατάτες, τσιμάρι αγαπημένο, σκόρδο, βούτυρο, κεφαλογραβιέρα, τσίπς ψωμιού, καρότο κρεμμύδι, σέλινο. Ναι. Σέλινο, πάρα πολύ ωραία. Είπαμε. Τι θα χρησιμοποιήσουμε να χαλαρώσει εγώ, βαλεριάνα, μπέικον. Και το κρέας μας. Έτσι, κρέας. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, θα μου δώσει λίγο το λαδάκι. Θα σου δώσω βεβαίως το λαδάκι, ορίστε. Βλέπετε, ο Γιώργος έχει αρχίσει ήδη. Βιάζεται το παιδί, θέλει να κάνει. Πολύ λίγο λιπαρή ουσία στο τηγάνι, γιατί θα βάλουμε τον μπέικον μέσα. Που έχει και αυτά τα δικά του λιπαράκια, λοιπόν, θα αφήσει. Ωραία. Θα σουτάρουμε το μπέικον, το κρεμμύδι και σιγά σιγά τα υπόλοιπα υλικά και θα προσθέσουμε μέσα μετά ζωμό λαχανικών. Να μας βράσει το. Υπέροχα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο Γιώργος τηρεί τις υποσχέσεις του. Στην προηγούμενη εκπομπή σας είχαμε πει και του είχα ζητήσει να μου ετοιμάσει μία σούπα. Ξέρω ότι ακόμα τα κρύα δεν έχουν σταματήσει, ο καιρός αλλάζει συνέχεια. Οπότε και πάρα πολλοί εσείς από το σπίτι θα θέλετε να κάνετε μία σούπα. Μία διαφορετική σούπα θα έλεγα, να ξεφύγετε λίγο από τις παραδοσιακές κλασικές σούπες. Γι' αυτό το λόγο είπαμε τον Γιώργο να σας κάνουμε μία σούπα βελουτέ με λαχανικά. Αλλά Γιώργο, αυτό που μου έχεις πει εσύ πριν, γιατί σου ζήτησα βελουτέ από μανιτάρια και μου λες έχουμε δείξει πολύ μανιτάρι, ναι. Ας κάνουμε κάτι διαφορετικό. Η βάση είναι η ίδια όπως το κάνουμε τώρα με τα λαχανικά, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να κάνουμε σε οτιδήποτε άλλο. Περίπου, ναι. Μπορούμε να κάνουμε μανιταρόσουπα βελουτέ, αν θες θα βάλουμε σίγουρα πατάτα μέσα. Μπορείς και τα μανιτάρια μετά να κάνεις κάτι άλλο. Στην επόμενη εκπομπή, αν θες θα κάνουμε μια μανιταρόσουπα που γίνεται σχετικά γρήγορα. Τέλεια. Εντάξει. Θέλω, Γιώργο, θέλω, γιατί ξέρεις το μανιτάρι το αγαπάω ιδιαίτερα. Ωραία. Στο έχω πει πάρα πολύ. Οπότε υποσχόμαστε για άλλη μια σούπα. Χαμός εδώ πέρα στον Άι Γιώργη, μόνο υποσχόμαστε εγώ και ο Γιώργος, αλλά βλέπετε ότι τουλάχιστον τηρούμε τις υποσχέσεις μας. Λοιπόν, αφήνουμε το λάδι λίγο να κάψει από ό,τι καταλαβαίνουμε. Αφήνουμε το λάδι να κάψει λίγο. Αρχίζουμε να ρίχνουμε το μπέικον. Μην ξεχνάτε θα ρίξουμε το μπέικον. Διαθέτει τα δικά του λιπαρά. Οπότε αυτό ακριβώς. Και... έχει λίπος, το οποίο λίπος θα αρχίζει να το βγάζει τώρα. Σιγά σιγά. Λοιπόν, λίπος. Κόβουμε το πράσο, αγαπημένο πράσο. Μ' αρέσει πάρα πολύ το τρώκι του πρασόριζα. Συνταγές. Βλέπετε ότι μπορείτε να κάνετε μία βελουτέ σούπα με λαχανικά, να χρησιμοποιήσετε κάποια υλικά και την επόμενη μέρα να κάνετε κάτι άλλο. Θα βγείτε να πάρετε είτε στη λαϊκή αγορά είτε σε κάποιο σούπερ μάρκετ να πάρετε κάποια υλικά. Πάρτε λίγο μεγαλύτερη δόση για να ξέρετε και τι θα κάνετε και την επόμενη μέρα. Έτσι ακριβώς. Θα χαθεί το πράσο γεύση. Το πράσο θα μας βγάλει γλύκα. Αγαπώ το πράσο, μου ξέρετε, μου αρέσει πάρα πολύ. Και είναι η κατάλληλη ευκαιρία για όλες τις μαμάδες εσάς εκεί πέρα έξω που μας βλέπετε τώρα και το κάτι μαγειρεύετε να κάνετε μία σούπα με όλα τα λαχανικά, με όλα τα θρεπτικά συστατικά που πρέπει να παίρνει ένα παιδί, αλλά να μην το καταλάβει, να θεωρεί ότι είναι μία σούπα. Γι' αυτό το λόγο να είστε σίγουροι ότι θα τη φάει, θα τη δοκιμάσει και σίγουρα θα ξετρελαθεί. Ένας έξυπνος τρόπος για όλες εσάς τις νοικοκυρές, τις μανούλες, τις μαμάδες, τις γυναίκες, να κάνετε αγαπημένα σας πρόσωπα να φάνε όλα αυτά τα λαχανικά. Βλέπουμε ότι ο Γιώργος ανακατεύει ήδη τον μπέικον που το σοτάρουμε. Λοιπόν, θα προσθέσω κρεμμύδι. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι βλέπετε ότι το έχουμε κόψει σε μεγάλη φλωρίδα. Χοντρά δεν κομμάτια δεν τίποτα μικρό. Ναι, δεν θέλουμε μικρά κομμάτια γιατί έτσι κι αλλιώς θα τα πολιτοποιήσουμε μετά. Ήδη η μυρωδιά από τον μπέικον με το κρεμμύδι έχει αρχίσει να μου σπάει τη μύτη. Αυτό το έλεγα σε μια συζήτηση που είχα και μου είπε ένας κύριος Δημήτρη θα ήθελα πάρα πολύ να έχει τηλεοράσεις στις οποίες έρχονται και οι μυρωδιές. Οι μυρωδιές που μας λες κάθε φορά ότι εσύ αισθάνεσαι, μακάρι να μπορούσαν να περάσουν και μέσα από τη τηλεόραση. Άμα τι κάνετε όμως στο σπίτι σας, αυτή τη σούπα τη βελτέ, σίγουρα θα μυρίσει και το δικό σας στο σπίτι. Αλλά μην ξεχνάτε αυτό που σας λέω πιο μπροστά. Περάστε μια βόλτα εδώ πέρα από τον Άι Γιώργη, δοκιμάστε τη σούπα βελουτέ που σας κάνουμε με τα λαχανικά και μετά θα είστε σίγουροι ότι θα την πετύχετε και στο δικό σας σπίτι. Βλέπουμε, κόβουμε και τα καρότα. Έχουμε βάλει δύο καρότα χοντρικομμένα και αυτά πάμε στο τρίτο. Επίτηδες θα κάνω αυτά, να ξέρεις, για να μετράω τις δοσολογίες που βάζεις. Έτσι.
Βλέπετε ότι όσο ο Γιώργος χρησιμοποιεί κάποια υλικά, εγώ τα μαζεύω κιόλας για να τα φέρω πιο κοντά, για να μην τεντώνεσαι. Όχι, το βούτυρο το θέλουμε για το τέλος. Για τώρα το σέλινο θα πάρουμε. Το σέλινο. Λοιπόν. Τι άλλο χρειάζεσαι, πες μου τι άλλο χρειάζεσαι. Ωραία. Θα τα φέρνω όλα κοντά σου, να μην χρειάζεται να τεντώνεσαι. Και προσέχουμε και το αλάτι στη συγκεκριμένη συντάγη με τον μπέικον. Επειδή το μπέικον είναι η λιπαρή ουσία και ιδιαίτερα γλυκό, έχει γλυκιά από αρνίρα, δεν θα ρίξουμε πολύ θέλεις να μας πεις. Τώρα έλα μύρισε. Τώρα έλα μύρισε, μου λέει, εννοείται ότι θα πάω να μυρίσω. Να δεις με το σέλινο. Άλλη μία. Ναι, και μετάφορα. Γιατί μία μυρωδιά δεν φτάνει ποτέ, θέλεις να το μυρίζεις συνέχεια. Το ταξίδι αυτό που σας είχα πει και στην πρώτη εκπομπή, και αυτή η εκπομπή είναι ένα ταξίδι στις γεύσεις, στις αισθήσεις και ένα ταξίδι πολιτισμού. Γι' αυτό λοιπόν, ελάτε στην παρέα μας, καθίστε να κάνουμε την τελευταία τη σούπα μας. Θα βάλουμε και τις πατατούλες. Τις πατατούλες τώρα. Δεν έχουμε, τις έχουμε βράσει, Γιώργο, όχι. Όχι, όχι, είναι ομές. Ομές με το άμυλό της. Τις κόβουμε και αυτές οι μεγάλα κομμάτια. Και πιο μεγάλα μπορούμε. Αυτό μετά παίρνουμε του χάρη, ό,τι μας έμεινε από τη σούπα βελουτέ, έτσι που θα σοτάρουμε, δεν μπορούσαμε να βάλουμε στο φούρνο με ένα κομμάτι κρέας και να κάνουμε μια άλλη συνταγή. Τη σούπα βελουτέ, να τη βάλουμε στο φούρνο. Όχι, έτσι όπως σοτάρουμε τώρα τα υλικά μας, όλα τα λαχανικά. Έτσι όπως σοτάρουμε τα υλικά μέσα, μπορούμε να προθέσουμε και ένα κρέας σοταρισμένο αλλιώς και να το κάνουμε, ναι. Δύο πιάτα για δύο ημέρες. Τα λαχανικά. Γενικώ τα λαχανικά να ταιριάζουν και με το κρέας, μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Γι' αυτό και εμείς τώρα θα σας δείξουμε και κάτι με κρέας, δεύτερη συνταγή, δύο συνταγές σήμερα εδώ πέρα από τον Άι Γιώργη. Θα κάνουμε μέχρι όσο βράζει σούπα, θα κάνουμε μια ταλιάτα μόσχου. Γιώργο, όσο εσύ είσαι εδώ πέρα και μου κόβεις πατάτες, εμένα θα με επιτρέψεις να πάω λίγο μπροστά. Και αφού βρισκόμαστε εδώ πέρα στον Άι Γιώργη, να σας μιλήσω κι εγώ λοιπόν. Δεν είναι τυχαίο ότι έχω το τάμπλετ μου σήμερα. Ήθελα να σας δείξω τη μοναδική σελίδα που έχει εδώ πέρα το κατάστημα Άι Γιώργης. Μπορείτε να μπείτε μέσα, να δείτε τον υπέροχο χώρο που μας φιλοξενεί, να δείτε το τζάκι που σας λέω εγώ συνέχεια, να δείτε το θρακικό πέλαγο σε θέα σε φωτογραφίες, αλλά το πιο κύριο είναι να δείτε το μενού που διαθέτει το κατάστημα, ένα μενού μοναδικό, να πάρετε μια ιδέα για το τι θα συναντήσετε. Να δείτε και τι καλά φτιάχνει ο Γιώργος πέρα από αυτά που έχουμε μαγειρέψει εδώ πέρα εμείς στον Άι Γιώργη. Να δείτε την ποικιλία και το κατάλογο που έχουν στα κρασιά, ένας μεγάλος κατάλογος σε κρασιά. Να δείτε και τα φρέσκα ψάρια που σας λέω εδώ πέρα λοιπόν από τη σελίδα του Άι Γιώργη. Μπαίνετε Άι Γιώργης Αλεξανδρούπολη, θα την βρείτε πάρα πολύ εύκολα. Να ευχαριστήσω και μια φορά όλους τους χορηγούς που έχω δίπλα μου σε αυτή την εκπομπή. Και θα ξεκινήσω γοργά-γοργά με τη Σοφία Γεύση, υπέροχα παραδοσιακά ζυμαρικά. Μοναδικά από το Σούνιο Ξάνθη. Μπορείτε να προμηθευτείτε και εσείς σήμερα τα δικά σας παραδοσιακά ζυμαρικά. Μην χάνετε το χρόνο, μία υπερτροφή. Στη συνέχεια να ευχαριστήσω το κατάστημα Παπαράδης με τα κοτόπουλα. Τα κατόπουλα που έχουν πλέον όνομα, και δεν είναι άλλο πέρα από το Παπαράδης. Στη συνέχεια το καφικοπτείο Κεκές. Μπορείτε να πάτε και να προμηθευτείτε το δικό σας άριστα ποιοτικό καφέ που τον φτιάχνουν εκεί πέρα, μοναδική ποιότητα. Όπως μπαχαρικά, βότανα, ό,τι θέλετε. Έχουμε ετοιμάσει και ένα ρεπορτάζ. Θα το δείξουμε και αυτό, αλλά σε άλλη εκπομπή. Στη συνέχεια να σας πω και να ευχαριστήσω το καινούριο μου χορηγό, το Κρεοπωλείο Κόκκινος. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι δίπλα μου, γι' αυτό πάτε και εσείς σήμερα να προμηθευτείτε τα δικά σας κρεατικά. Το Ιχθυοπωλείο αναφέρουμε για φρέσκα ψάρια εδώ πέρα στον Άι Γιώργη, να ευχαριστήσουμε το κατάστημα Μεσόγειο έναντι του Αγίου Ελευθερίου. Λοιπόν, μπορείτε να πάτε και να προμηθευτείτε τα δικά σας θαλασσινά και να σας τα μαγειρέψουν εκεί πέρα. Μην ξεχνάμε και το Μάρκετ 24 ώρες από την Κομωτινή. Πάτε σήμερα και εσείς εκεί πέρα στις Μακεδονίας 37. Προμηθευτείτε οτιδήποτε θέλετε για τη δικιά σας συνταγή από είδη μαναβικής μέχρι και τη μεγαλύτερη κάβα διαθέτει το Μάρκετ 24, αλλά μπορεί να σας τα φέρει και στο σπίτι σας. Πάρα πολύ σημαντικό. Τηλεφωνήστε να σας τα φέρουν στο σπίτι ό,τι χρειάζεται και ξέρετε ότι σας λείπει. Πάρτε ένα τηλέφωνο να σας τα κάνουν delivery. Δημήτρη, θες να μου πιάσει ένα νεράκι, σε παρακαλώ. Θα πιάσω ένα νεράκι. Εδώ κάτω. Εδώ κάτω, κάτω μπροστά σου. Μπροστά μου. Και τα φέραμε, το βρήκαμε το νεράκι μας. Εδώ πέρα, δύναμη, με καταλάβατε. Βλέπουμε ο Γιώργος τα έχει σοτάρει και τώρα συμπληρώνει το νερό μέσα. Είπαμε στην αρχή για ζουμό λαχανικών, αλλά έχουμε τόσο έντονα λαχανικά. Οπότε δεν θα βάλουμε ζουμό. Οπότε μόνο με το νερό είμαστε. Ναι, γιατί έχουμε γράσιο, έχουμε το καρότο, έχουμε πατάτα, έχουμε όλα τα μυρωδικά. Είναι πάρα πολύ έντονα μυρωδικά. Λοιπόν, τα αφήνουμε να βράσουμε τώρα. Λοιπόν, τα αφήνουμε
να πάρουν δράση. Να μην ξεχνάτε ότι εμείς σας προσφέρουμε και κάθε φορά ένα δείπνο για δύο άτομα, ένα δώρο με πάρα πολύ αγάπη από τον κύριο Ανδρέα, τον κλεισματάρχη, εδώ πέρα του Άγιο Γιώργη, για δύο άτομα. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2551-088-440 για να έρθετε και να φάτε οτιδήποτε εσείς θέλετε. Να έρθετε να δοκιμάσετε οτιδήποτε από το κατάλογο και να γνωρίσετε και από κοντά τον Γιώργο. Ναι. Γιώργο, λοιπόν, πριν μου πεις τώρα και πάμε στο επόμενο πιάτο, θέλω να μου πεις αυτή τη σούπα με τι μου πρότεινες να πιω. Με τι κρασί εννοείς. Με κρασί, με ό,τι αλκοόλ. Θεωρείς εσύ ότι μπορώ να πιω. Να τη συνδυάσουμε γύρω. Ναι, ένα ποτήρι λευκό κρασί. Κρασί. Συνεχίζουμε. Ναι, ναι. Πέρασε κρασιά πάρα πολύ ωραία. Προσπαθώ να πιω. Το κρασί τώρα είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Για χειμωνιά. Να συνοδεύσεις ένα φαγητό και το καλοκαίρι. Ωραία αρώματα, διαφορετικές ποικιλίες. Τα αμπέλια γίνονται με βάση τα υψόμετρα. Βλέπω ανατροπή όμως. Αυτή τη φορά μου λες λευκό, ενώ συνηθισές να μου λες κόκκινο. Τώρα για τη σούπα βελουτέ τη συγκεκριμένη, ένα λευκό έτσι, ναι. Τέλεια. Σας παρακαλώ εδώ και πόσο καιρό, ένας θα μου πει λευκό ποτήρι κρασί και να άψω πρώτος που βρέθηκε. Θα το συνδυάσω λοιπόν με ένα ποτήρι κρασί. Στη συνέχεια. Την άλλη φορά είχες πει αφρόδες νομίζω. Είχα πει αφρόδες, ναι, τότε αλλά ήταν και στην που είχαμε κάνει για το Αγίου Βαλεντίνου. Ναι, ναι, ήταν ναι. Λίγο πιο ερωτική συνταγή. Μια ιδιαίτερη συνταγή. Το θυμάστε το ρύζι Βένερα με το σολομό. Και το ταρτάρ. Και το ταρτάρ, όντως. Ναι, το ταρτάρ μου είχε διαφύγει. Μοναδικά, ελπίζω το Αγίου Βαλεντίνου να περάσετε ερωτικά, έτσι να ανέβει και η διάθεσή σας. Ξυπνοπέμπτη πέρασε, είμαστε μία μέρα μετά, ελπίζω να φάγατε, να ψήσετε, να ξυπνήσατε. Λοιπόν Γιώργο, συνεχίζουμε τώρα, στην επόμενη συνταγή μας. Πριν όμως περάσουμε στο δεύτερο πιάτο που σας είπα και πιο μπροστά, θέλω να πάμε να ρίξουμε μια καρτέλα και να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες για το πράσο. Φύγαμε λοιπόν και επιστρέφουμε εδώ πέρα. Το πράσο έχει στενή συγγένεια με το κρεμμύδι και είναι ανθεκτικό φυτό με ζωηρή ανάπτυξη. Η καταγωγή του είναι από τη Μέση Ανατολή και από τις χώρες Ανατολικής Μεσογείου και διαδόθηκε στην Ευρώπη από τους Ρωμαίους. Καλλιεργείται για τον βολβό και τα φύλλα του. Ο πολλαπλασιασμός του πράσου γίνεται με σπόρο. Το πρώτο χρόνο από έναν βλαστό αναπτύσσονται με μακριά φύλλα σε σχήμα λόχης και παχιά σαρκώδη βάση. Οι σαρκώδεις βάσεις των φύλλων καλύπτουν η μία την άλλη και σχηματίζουν ένα σχεδόν κύλινδρο, παχύ και μακρύ βολβό. Ο βολβός αυτός φτάνει σε μήκος 40 με 50 εκατοστά. Στη βάση του βολβού αναπτύσσεται ένας θύσανθος με ρίζες που προχωρούν σε μεγάλο βαθμό. Κατά το δεύτερο χρόνο, ανάμεσα από τα φύλλα αναπτύσσεται ένα μακρύ στέλεχος που καταλήγει σε μια μεγάλη ταξανθιά η οποία έχει 300 με 400 λευκά ή ρόδινα άνθη. Ο καρπός του πράσου είναι κάψα και περιέχει πολλά μαύρα σπόρια. Η σπορά μπορεί να γίνει είτε απευθείας σε χωράφι είτε σε ειδικό ψυχρό σπόριο κατά το μήνα Μάρτιο μέχρι τον Ιούνιο. Μετά τη σπορά πρέπει να περάσουν 2-3 μήνες μέχρι να βγουν τα φυτάρια. Η μεταφύτευση γίνεται τους καλοκαιρινούς μήνες, όχι όμως απευθείας, καθώς τα φυτάρια πρέπει να μείνουν σε ειδικό ξερό μέρος για να ξεραθούν. Η συγκομιδή γίνεται το χειμώνα, το πράσο είναι ανθεκτικό σε χαμηλές θερμοκρασίες και μπορεί να αντέξει και σε θερμοκρασία κοντά στους 0 βαθμούς. Ίσως πιο χαρακτηριστική δράση του πράσου, ιδιαίτερα του χυμούδου, είναι ο εσωτερικός καθορισμός ολόκληρου του σώματος, αφού με την ενίσχυση του καθοριστικού του παχαίου έντερου βοηθάει και στην εξάλληψη των τοξινών από το σώμα. Οι μύσχοι του πράσου έχουν μικρές ποσότητες μεταλλικών όπως κάλιο, σίδηρο, ασβέστιο, μαγνήσιο, μαγκάνιο, ψευδάργυρο και σελήνιο. Το βρασμένο πράσο όταν πίνεται μαζί με μέλι γιατρεύει την βραχνάδα. Το πράσο είναι ωφέλιμο σε όλους όσους έχουν πόνο στα πλευρά. Αν έχετε βγει ωστόσο και έχετε μεθύσει, τότε φάτε πράσο, μια και θα σας ξεμεθύσει γρηγορότερα. Και αφού λοιπόν είδαμε την καρτέλα μας όσον αφορά το πράσο και μάθαμε πάρα πολλές πληροφορίες που ούτε οι ίδιοι μας δεν τις γνωρίζαμε και το πόσο μας βοηθάει, Γιώργο. Λοιπόν, βάλαμε καπάκι στη σούπα μας και θα την αφήσουμε να βράσει. Αφήνουμε να πάρει το χρόνο ωραία. Στη σούπα θα και να μην κάνουμε και χρόνο όμως. Πάμε σε ένα κυρίως. Θα προχωρήσουμε στο κυρίως μας που έχουμε μια ουρά από μουσχάρι. Θες να μου θυμίσεις άλλη μια φορά την ονομασία του. Φιλέτο μουσχάρι. Φιλέτο μουσχάρι, το πώς το ονομάζουμε το πιάτο. Αυτό το λένε στις ταβέρνες και εγώ. Μπον φιλέ. Μπον φιλέ. Ναι. Λοιπόν, θα ρίξω πιπεράκι. Ρίχνουμε πιπεράκι. Το τρίβουμε τώρα, οπότε δεν μπορείτε να φανταστείτε ή μάλλον μπορείτε να φανταστείτε γιατί η μυρωδιά έχει τριμμένο πιπέρι. Φρέσκο ακόμα. Ωραία. Αυτό. Βλέπω βάλαμε αρκετό. Δεν λυπηθήκαμε ναι, το πιπεράκι. Όχι, δεν είναι φανταστεί, γιατί να βάλαμε και παντού. Ναι, βγάζει ωραία αρώματα το πιπέρι. Λοιπόν, να δείτε ο μήλος τώρα πώς έχει μυρίσει.
Ναι, μας κοβολάει. Αυτό θα κάνουμε μόνο. Τι δηλαδή είναι. Το σοτάρισμα, άμα θα μπορούσαμε να... Θα κάνουμε ένα σοτάρισμα, θα το αφήσουμε να ξεκουραστεί. Θα τελειώσουμε τη σούπα μας, θα κόψουμε το μοσχάρι και είμαστε έτοιμοι. Το μαριναρίσμα για το μοσχάρι αυτή τη στιγμή ήταν μόνο το πιπέρι. Μόνο δεν πιπέρι, τίποτα άλλο. Άλλο. Okay. Βλέπετε πάρα πολύ εύκολο και αυτό γρήγορο. Έχουμε χοντροκομμένο πιπεράκι. Μ' αρέσει πάρα πολύ όταν βγαίνει. Έχει εδώ το μέσα τρία είδη πιπεριού. Ολόκληρο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μαγαδασκάρι, σε πείτε. Μαύρο, πράσινο και λευκό. Τέσσερα. Τέσσερα διαφορετικά. Τέσσερα διαφορετικά πιπέρια που βγάζουν γι' αυτό έξι και τόσο ωραία αρώματα. Μ' αρέσει πάρα πολύ, Γιώργο, αυτό που θέλω να πω. Στο σπίτι, όταν μια νοικοκυρά χρησιμοποιεί έτσι χοντροκομμένο πιπέρι και το τρίβει εκείνη τη στιγμή. Τώρα, άμα θα μπορούσα να σας δείξω, όντως έχει κόκκινο ναι, το έχει, πιπέρι. Είναι τέσσερα διαφορετικά και φαίνεται και στο μάτι του είναι τέσσερα διαφορετικά. Και στη μυρωδιά φαίνεται. Που συνήθως έχουμε συνηθίσει το πιπέρι όταν το μυρίζουμε έτσι λίγο να μας καίει τη μυρωδιά. Αυτό σου αφήνει έτσι μια γλυκύτητα στο τέλος στη μυρωδιά του πιπεριού. Έτσι, συγκεκριμένη. Όσο Γιώργο λοιπόν στο τάρι θα βάλω δύο σκελίδες σκόρδο για να πλωνάρει και την ένταση του σκόρδο. Και ακλωνάρει τη Μάρη. Τη Μάρη, αγαπημένο τη Μάρη. Το χρησιμοποιούμε αρκετά εδώ πέρα στις συνταγές μας σε συνδυασμό με το κόκκινο κρέας. Κόκκινο κρέας μπορείτε να προμηθευτείτε και εσείς από το κατάστημα κόκκινος όπως σας είπα. Αλλά θέλω να σας θυμίσω μια φορά και πού αλλού μπορείτε να μας βρείτε. Ναι, μένει η εκπομπή παίζεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 8 η ώρα. Αλλά έχετε τη δυνατότητα και όλοι εσείς που έχετε χάσει κάποια συνταγή, θέλετε να την ξαναθυμηθείτε, είτε να μαγειρέψουμε όλοι μαζί παρέα, να μας βάλετε εκεί πέρα στον υπολογιστή σας και να βλέπετε τα στάδια που ακολουθούμε εμείς και να κάνετε ακριβώς τα ίδια. Είναι λοιπόν εύκολο, μπορείτε να μας βρείτε στην Δέλτα τηλεόραση, πατάτε στις εκπομπές. Θα δείτε εδώ πέρα ότι όλες οι εκπομπές που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή και προβάλλονται από την Δέλτα τηλεόραση είναι όλες εδώ πέρα. Θα πάτε μέσα να κάνετε κλικ στο κάτω μαγειρεύετε και θα δείτε όλες τις εκπομπές που έχουμε κάνει μέχρι και σήμερα. Ανεβαίνουμε την επόμενη μέρα και όλοι εσείς που δεν ξέρετε τι μπορείτε να μαγειρέψετε, μπορείτε να το κάνετε παρέα με εμάς, να μαγειρέψουμε όλοι μαζί, να γίνει ακόμα πιο διαδραστικό. Βλέπετε εμένα και τον Γιώργο αυτή τη στιγμή που μαγειρεύουμε, αλλά ελάτε και εσείς στην παρέα μας, θα είναι ακόμη πιο διασκεδαστικό. Μόλις θωρακίσουμε το κρέας, χαμηλώνουμε λίγο φωτιά. Ήδη έχει αρχίσει να σωστά. Γιατί το μαγείρεμά του θα είναι αυτό, δεν θα κάνουμε κάτι άλλο. Θέλουμε να αφήσει αυτό που λένε πολύ λίγο έτσι το κόκκινο μέσα. Πολύ λίγο, αρκετά το κόκκινο μέσα. Το θέλουμε, θα ανεβάσει μέσα στη θερμοκρασία που πρέπει. Ναι, μυρίζει φανταστικά. Μυρίζει μοναδικά. Δεν ξέρω. Εγώ θα συνεχίσω να τρώω εδώ πέρα το τσίτ του ψωμί. Όχι, τα θέλω για το σερβίρισμα. Όλα. Όλα. Ένα σου πήρα από πιο μπροστά όσο δεν με έβλεπες. Είναι λιγούρες, είναι λιγούρες που πρέπει με κάποιο τρόπο και εγώ να τις καλύψω. Πρέπει να μου καταλάβεις κι όλα. Βλέπω εδώ πέρα να μου κάνει μπον φιλέ. Βλέπω τη σούπα τη βελουτέ. Δεν γίνεται να μην κοινάσω. Και μου έρχονται κι όλες αυτές τις μυρωδιές στη μύτη. Θες να πεις κάτι για το θυμάρι. Που το αγαπάμε τόσο πολύ. Το λατρεύουμε εδώ πέρα τον Αγιώργιο Θυμάρι. Έντονη μυρωδιά το Θυμάρι. Θες να ρίξουμε μια καρτέλα. Για ρίξε μια καρτέλα για το Θυμάρι. Αφού λοιπόν μου το ζητάει ο Γιώργος, πάμε όσο να μάθουμε όλες τις πληροφορίες για το Θυμάρι. Τα φύλλα του θυμαριού όταν ξεραθούν αποκτούν καφεπράσινο χρώμα και αναδύουν το άρωμά τους όταν θυματίζονται. Η γεύση τους είναι πολύ δυνατή, ελαφρώς καυστική και πλούσια. Μαζί με τους αποξεραμένους ανθούς χρησιμοποιούνται ως μπαχαρικό για τον αρωματισμό διάφορων φαγητών σε ψάρια, κρέατα, σε διάφορες σαλάτες, σούπες κτλ. Το θυμάρι είναι ιδιαίτερα αγαπητό στις μέλισσες και το θυμαρίσιο μέλι είναι εξαιρετικής ποιότητας. Το θυμάρι περιέχει εθέρεο έλαιο σε ποσότητα 1-2%. Το κύριο συστατικό του εθέρου έλαιου του θυμαριού κατά 20-54% είναι η θυμόλη ή αλλιώς καμφορά του θυμαριού. Έχει χρήση στην αρωματοποιία και στην οδοντιατρική. Η θυμόλη έχει αντισηπτική δράση και έχει αποτέλεσμα ως κύριο συστατικό πολλών εμπορικών συσκευασμάτων για την κλίση του στόματος. Η θυμόλη έχει αποδειχθεί επίσης αποτελεσματική στην καταπολέμηση των μυκητών που συχνά μολύνουν τα νύχια των ποδιών. Αποτελεί επίσης ενεργό συστατικό σε κάποια φυτικά σκευάσματα χωρίς συνοπνεύματα για την απολύμανση των χεριών. Το ρόφημα από το θυμάρι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία του βίκα και της βροχίτιδας. Ε,
Επιστρέψαμε λοιπόν για την δεύτερη καρτέλα μας στο θυμάρι. Δεν είναι τυχαίο ότι ρίξαμε δεύτερη καρτέλα στο θυμάρι, γιατί είναι ένα μυρωδικό που το αγαπάμε πάρα πολύ εγώ εδώ πέρα και ο Γιώργος. Οπότε δεν το έχουμε αναφέρει ποτέ, δεν σας έχουμε μιλήσει ποτέ για τα θρεπτικά συστατικά, για την ένταση που δίνει στα πιάτα. Οπότε είπαμε να το κάνουμε τώρα. Εννοείται πάντα με παρότρινση του Γιώργου. Μ' αρέσει που μου λες, Δημήτρη, ρίξε το αυτό, δεν το έχουμε ρίξει, δεν το θυμόμαστε, με συμβουλεύει. Λοιπόν, είναι δίπλα μου ο Γιώργος. Πραγματικά δίπλα μου. Σοτάρουμε σε χαμηλή θερμοκρασία, εδώ η σούπα μας βράζει. Ατμίζει, βλέπετε η σούπα λοιπόν, έχει αρχίσει να παίρνει φωτιά. Μόλις θα το δούμε ότι είναι, αρχίζει και μαζεύει. Όταν κοντεύει να είναι έτοιμο, αρχίζει και μαζεύει. Άρα τώρα είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Οπότε μετά θα δεις, θα κάνουμε μία τεχνική. Όλα καινούργια πράγματα που μαθαίνει. Θα το βγάλουμε στο πιάτο και θα τυλίξουμε με αλουμινόχαρτο. Το πιάτο. Οπότε ναι, να ηρεμήσουν μέσα όλα τα υγρά του κρέατος. Οπότε μετά που θα το κόψουμε, θα δεις ότι θα βγάλει ελάχιστο αίμα. Και να μην αφήσουμε ισορροπήσει και τη μυρωδιά να φύγει και την ένταση από τη γεύση. Θα το κλείσουμε. Όχι. Θα βάλουμε μέσα και το θυμαράκι και το σκόρδο. Ναι, και κάτι μπορεί να κάνω. Θα το κλείσω εγώ το πιάτο λοιπόν με το αλουμινόχαρτό μας. Να ξέρετε ότι αναδιαστήματα, άμα δείτε ότι χρειάζεται να συμπληρώσετε λίγο λαδάκι, το συμπληρώνετε κανονικότατα. Εμείς αυτό κάνουμε, γι' αυτό μπορείς να δείτε τον Γιώργο σε διάφορα στάδια να συμπληρώνει λίγο λάδι. Το βλέπετε κι εσείς με το μάτι, αφού εκείνη την ώρα είστε από πάνω για να μην το σοτάρετε. Βλέπετε πόση ώρα χρειάζεται. Αυτό δεν σοτάρει, το ψήσιμο είναι αυτή η ακρίβεια. Ναι, σε χαμηλή θερμοκρασία. Και το γυρνάμε σαν να έχουμε ένα πλατό στην ουσία. Το γυρνάμε συνεχώς, δεν το αφήνουμε από τη μία μεριά, το ελέγχουμε για να ελέγξουμε και το χρώμα του. Θα σου αρέσει πάρα πολύ. Είμαι σίγουρος μόνο και μόνο από την εικόνα, δεν χρειάζεται να μου πεις κάτι άλλο. Οπότε, σας ευχαριστήσω εγώ άλλη μια φορά εδώ πέρα το κατάστημα Γιώργης που μας φιλοξενεί για ακόμα μια φορά. Βρισκόμαστε στη μάκρη της Αλεξανδρούπολης, σε ένα υπέροχο τοπίο με το που θα έρθετε, θα συναντήσετε μπροστά σας ελαιώνες, με το που φτάσετε στο μαγαζί, θα δείτε να έχει θέα το Θρακικό Πέλαγος, ένας μοναδικός χώρος, ειδικά διαμορφωμένος για όλα τα γούστα. Δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει έστω και ένας και να φύγει απογοητευμένος. Θα σας υποδεχτούν τα πιο γλυκά χαμόγελα, θα σας εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και θα βρείτε οτιδήποτε θέλετε εσείς, ό,τι αναζητάτε. Πιάτα για όλα τα γούστα, για όλους τους πελάτες, ποτά ακριβώς το ίδιο. Ελάτε και μην ξεχνάτε και το δώρο που σας κάνουμε. Ένα πιάτο για δύο άτομα, ένα δείπνο για δύο άτομα. Για πιο συγκεκριμένος να γίνω, τηλεφωνήστε στο 2551-088-440. Ωραία Δημήτρη, ωραία τα λες. Ευχαριστώ Γιώργο, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, τώρα είμαστε μέτριο προσωμό. Ωραία, έτσι το θέλω, να είναι μέτριο προσωμό. Αλλά θα τραβήξει μέσα, θα είναι σούπερ. Θα αφήνουμε να ψηθεί τώρα με τη θερμοκρασία που έχει που μόνο. Λίγο. Χοντρό αλάτι. Λίγο ανθολατιού. Στον πάτο του πιάτου. Μου θυμίζει λίγο και ταρτάρ αυτό που βάζουμε αλάτι για να ψηθεί από μόνο του. Τώρα βάζουμε για να πάρει νοστιμιά το κρέας από το αλατάκι μας. Επειδή δεν χρησιμοποιήσαμε καθόλου αλάτι, ήταν μόνο πιπέρι βάλαμε. Θυμάσαι πόσο, τι μέγεθος είχε. Όχι, μην το. Γιώργο, αυτό που θέλω να πω. Να δεις το. Ναι, δείτε πόσο μαλακό είναι και τι ωραία κρούστα που έχει κάνει από πάνω. Κάτσε να κάνω. Να βάλω και τα σκόρδα. Και θα σας δείξω ένα κόλπο. Ναι, ένα κλωναράκι στη μάρη. Τίποτα άλλο δεν βάλαμε μέσα στο τηγάνι. Σκεπάζουμε γρήγορα. Σκεπάζουμε γρήγορα για να κρατήσει μέσα τη θερμοκρασία. Τώρα το αφήνουμε να ψηθεί στη συνέχεια με τη θερμοκρασία που έχει ήδη το κρέας. Να ψηθεί, να ξεκουραστεί στην ουσία. Πέρα να βάλω εγώ στην άκρη. Ωραία. Άστο εδώ κοντά μας όμως, έτσι. Κοντά μας θα είναι. Ωραία. Δεν έχουμε μακινηθεί όταν μιλάμε για φαγητό. Και εγώ σαν τον Νίκο είμαι, περιμένω πώς και πώς, πότε θα φάω το κρέας. Ωραία, λοιπόν, θέλω να δείξω για το μοσχάρι. Πιάνοντάς το κρέας, κάνοντας έτσι το κρέας, καταλαβαίνεις, με βάση το αριστερό σου χέρι, ναι. Εδώ, βάζε το τάμπλετ για να το καταλάβεις. Ωραία.
Ποιο είναι το καλό σου χέρι? Το αυτό. Δεξί. Οπότε με το αριστερό χέρι. Λοιπόν, εδώ. Να σου πω κάτι, είμαι ομφύχειρας. Και, και πιάνεις εδώ μέσα το μήλο. Ναι. Αυτό. Εδώ τώρα είμαστε. Όμοι, σενιάν. Ωραία. Εδώ. Εδώ είμαστε μέτρια προς ομό. Μέτρια. Το κρέας. Εδώ είμαστε μέτρια προς καλό. Και εδώ, και εδώ είμαστε, είμαστε καλοψημένο. Οπότε με βάση αυτό μπορείς με το χέρι σου να κουμπάς το κρέας και να βλέπεις. Και σύμφωνα με το χέρι μου πάνω. Λοιπόν, η σούπα μας, Γιώργο, είναι έτοιμη. Βλέπεις ότι έχουν μπράσι, πατάτες, τα καρότα, τα πράσα, όλα. Έχει αφήσει μοναδική μυρωδιά το πράσο, υπέροχη. Ένα πιο πολύ μου έρχεται το σέλινο. Σου πω την αλήθεια. Θα μου επιτρέψεις, Γιώργο, εγώ να δοκιμάσω λίγο από το ζωμό. Λοιπόν, θα κάνουμε μια μετατροπή τώρα. Και έτσι όπως είναι το τρως. Και το μπέικον δίνει. Το μπέικον σου αφήνει αυτό το καπνιστό που έχει έτσι από τη γεύση του. Ανεπανάληπτη γεύση. Άρα, δεν μπορώ να σας πω κάτι. Άρα αν δεν έχουμε μπέικον μπορούμε να το κάνουμε με ένα προσούτο, με οτιδήποτε μπορούμε να, το, να δώσουμε εντάσεις μέσα στη σούπα μας. Με ένα καπνιστό χοιρινό. Έχω συμπλονιστεί με τη γεύση. Τώρα να σου πω την αλήθεια, δεν μπορώ να ακούσω πάρα πολύ από αυτά που μου λες. Είναι αυτό που λένε ότι χάνεις τα λόγια σου άμα δεν το δοκιμάσεις. Δεν μπορείς να το περιγράψεις. Είναι αυτό ακριβώς. Όσο πλούσια είναι η ελληνική γλώσσα, τόσο φτωχό νομίζω ότι είναι το λεξιλόγιο μου για να περιγράψω τη γεύση αυτή τη σούπα. Ω παιδιά, σου σπάει η μύτη. Προσέχουμε με το ραβδομπλέντερ, δεν το σηκώνουμε ψηλά γιατί θα μας κάνει χάλια. Πετάει. Βλέπω λίγο σε ροπέρα που υποποιεί. Δεν θα επιχειρήσω να το κάνω εγώ γιατί θα το κάνω ψηλά και θα πετάξει σίγουρα. Μπορεί να καείς. Αυτό είναι το λιγότερο. Μοναδική, υπέροχη, ανεπανάληπτη. Εγώ θέλω πάρα πολύ να τη δοκιμάσω. Θέλω πάρα πολύ να τη δοκιμάσω. Γι' αυτό λοιπόν περνάμε στο να τελειώσουμε το πιάτο μας, αλλά δεν ξεχνάμε, δεν κερνάμε. Κερνάμε εδώ πέρα στο κάτι μαγειρεύεται, να ξέρετε. Γιατί δίνουμε δώρο ένα δείπνο για δύο άτομα στο 2551-08-4-40. Το διεκδικείτε. Αλλά μέχρι τότε θα μου επιτρέψετε να δοκιμάσω πρώτος αυτή τη μοναδική βελουτέ σούπα λαχανικών. Πολύ λεπτά. Το βλέπεις το κρέας μέσα, το χρώμα του. Είναι αυτό που είπαμε εδώ πέρα στο 2. Θα το κάνω από εδώ πέρα για να το δείτε καλύτερα. Γιατί είπαμε ότι αυτό είναι που δεν χρησιμοποιώ πολύ. Και το κάνουμε σαν φέτες πολύ λεπτές από ζαμπόν, να πούμε. Ναι, απλώς θέλει μαχαίρι. Αυτό θα μπορούσα εγώ να το βάλω πάνω στο ψωμί, Γιώργο. Να βάλω έτσι και λίγο λαδάκι και να το φάω με ψωμί. Πώς θα κάνω εμένα το στάκι στο σπίτι γρήγορα, θα το έκανα με κρέας εγώ αυτό το στάκι. Λοιπόν, δώσ' μου και το ξύλο, σε παρακαλώ. Ορίστε. Ωραία. Βλέπετε ακόμα και εδώ πέρα τώρα που κόβαμε το κρέας, έχει αφήσει τα υγρά του πάλι. Πόσο όμως, βλέπεις πόσα λίγα υγρά έχει αφήσει. Λοιπόν, φλέρα λατιού. Συμπληρώνουμε και μετά αλάτι, ενώ έχουμε βάλει το πιάτο μας κάτω. Λίγο στον πάτο για να βάλουμε πάνω τη βαλεριάνα μας. Σας το είπα, Γιώργος, με είδε λίγο τσιτωμένο την ώρα που ήρθε, γι' αυτό λέει, στο κάνω κάτι με βαλεριάνα. Η συγκεκριμένη βαλεριάνα δεν ηρεμεί, το τσάι ηρεμεί. Που είναι η ρίζα. Δεν προέρχεται από το ίδιο εδώ, από το πάνω μέρος και το τσάι. Παίρνουν τη ρίζα. Παίρνουν μόνο τη ρίζα. Αν προμηθευτείτε εσείς όμως όλοι για να κάνετε το συγκεκριμένο πιάτο βαλεριάνα, μοιράστε και τη ρίζα άμα δείτε ότι αρχίζουν και περνάνε λίγο τα νεύρα το όριό τους. Ήταν πάρα πολύ εύκολα τα βήματα έτσι όπως μας τα έδειξε ο Γιώργος. Ελπίζω να κρατήσετε και εσείς σημειώσεις. Πάμε λοιπόν να περάσουμε στο στάδιο δοκιμής. Δεν έχω δοκιμάσει τίποτα ακόμα. Δημήτρη, τα λέμε καλώς Σαββατοκύριακο. Καλώς Σαββατοκύριακο. Περάσαμε και στο τελευταίο στάδιο, το στάδιο δοκιμής. Διπλά χαρούμενο σήμερα γιατί έχουμε και διπλό πιάτο. Λέω να ξεκινήσω αρχικά με τη σούπα τη βελουτέ μας. Αφού στην αρχή κάνουμε ένα στην υγειά μας όλοι μαζί παρέα, στην υγειά μας να έχουμε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο με αγαπημένα άτομα και αγαπημένα πρόσωπα για να κάνουμε μοναδικές συνταγές σαν αυτές που σας δείχνουμε εδώ πέρα στο κάτι μαγειρεύεται. Στην υγειά μας. Λευκό ποτήρι κρασί όπως μου είπε και ο Γιώργος. Και για να δοκιμάσουμε τη σούπα μας. Ω
τόσο μοναδική είναι η γεύση, άλλο τόσο μοναδική είναι η μυρωδιά, συγγνώμη, όσο μοναδική ήταν, άλλο τόσο μοναδική είναι και η γεύση. Σας είπα ότι χάνω τα λόγια μου με αυτό το πιάτο. Καλή μας όρεξη. Μοναδικό και έχει έρθει και έχει δέσει τόσο πολύ όλα τα λαχανικά που χρησιμοποιήσαμε, το πράσο, το σέλινο και το μπέικον, και πάμε τώρα να δοκιμάσουμε τον μπονφιλέ. Μια γεύση που δεν περίμενα να την έχει, πάρα πολύ έντονη. Το πιπέρι δεν σου έρχεται καθόλου σαν γεύση στο στόμα και πάρα πολύ γευστικό. Υπέροχο, μοναδικό, πρέπει να το δοκιμάσετε κι εσείς στο σπίτι σας. Αυτό ήταν για σήμερα το Κάτι Μαγειρεύεται. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήμασταν στην παρέα μας. Φτιάξτε αυτά τα δύο πιάτα και θα με θυμηθείτε. Φιλάκια πολλά και μην ξεχνάτε να έχετε δίπλα σας ανθρώπους που αγαπάτε και σας κάνουν να χαμογελάτε.